και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή μου φίλη, καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Έχω τη χαρά, έχω και τη λύπη, γιατί κάθε φορά βλέπω να απουσιάζω μερικά πρόσωπα από την προηγούμενη φορά, να έρχονται όμως άλλα πρόσωπα από και νέα. Τέλος πάντων, αυτό δημιουργεί μια δυσκολία σε μένα, γιατί με υποχρεώνει να επαναλαμβάνω τα προηγούμενα μαθήματα, αν και διάβασα μία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που θα αποτελέσει θέμα για το αυριανό μου κήρυγμα στις κυρίες εδώ στη Μεγαλόπολη, και με θαυμασμό και ξάφνισμα παρατηρώ και διαπιστώνω από την ομιλία ότι ήταν καθημερινά του τα κηρύγματα πρώτον, και λέει εκεί ότι επαναλαμβάνει, λέει, το κήρυγμα, ναι, να σας το πω πως το βλέπω, το έχω πω. Επαναλαμβάνει ιδέες από το προηγούμενο κήρυγμα για αυτούς που έλειπαν. Άρα και στο Χρυσόστομο παρατηρούνται φαινόμενα να ελείπουν από το προηγούμενο κήρυγμα, μάλιστα. Λοιπόν, λέγει κάποια ιδέα και λέγει στο κήρυγμά του που κάνει, λέγει κάποια ιδέα και λέει «Τούτο και χθες είπων και τίμερον λέγω, τίμερον, σήμερα λέγω, δια τους χθες απολυφθέντας». Για αυτούς που ακουσίαζαν χθες. Μάλιστα, η σειρά εδώ των κήρυγμα, των μαθημάτων μας, αγαπητοί μου φίλοι, είναι στη μελέτη των Αγίων Πατέρων. Παλαιότερα κάναμε σειρά στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά η τωρινή σειρά εδώ και μερικά μαθήματα είναι στη μελέτη των Αγίων Πατέρων. Για την Παλαιά Διαθήκη κάνουμε άλλη σειρά που παρακαλώ πολύ να την παρακολουθείτε και αυτή. Παίρνουμε ένα-ένα κεφάλαιο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και τα παρουσιάζουμε με απλότητα. Παρακαλώ πολύ να παρακολουθείτε και τη σειρά αυτή. Λοιπόν, στη μελέτη των Αγίων Πατέρων βρισκόμεθα στο δεύτερο αιώνα. Ενθυμίστε στο προηγούμενο μάθημα ποιο πατέρα εξετάζαμε, τον Ειρηναίο, τον Επίσκοπο Λουγδούνου. Είχαμε τελειώσει τη θεολογία του, αλλά είχαμε αφήσει ένα μικρό μέρος στη θεολογία του, την ανακεφαλαίωση. Για να μην αργοπορήσουμε, γιατί θέλω να προχωρήσω σε μια νεότερα μελέτη, σε ένα άλλο κείμενο πατερικό, για να μην αργοπορήσουμε, όταν λέγουμε ανακεφαλαίωση είναι με λίγα λόγια και απλά λόγια ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το όλο του οικονομικό σχέδιο διόρθωσε, αποκατέστησε το κακό που έγινε από παλαιά με την πτώση των πρωτοπλάστων. Και θα έλεγα αποκατέστησε τη ζημιά με τον ίδιο τρόπο που έγινε η ζημιά. Εδώ θυμάμαι μία ιδέα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ακριβώς είναι στο κεφάλαιο του Ειρηναίου, του Αγίου Ειρηναίου που μιλούμε περί ανακεφαλαιώσεως. Τη ζημιά την πάθαμε από μία παρθένο, από ένα δέντρο και από το θάνατο. Και την ανακεφαλαίωση, την αποκατάσταση την πάθαμε από μία παρθένο, από ένα δέντρο και από το θάνατο.
Λοιπόν, να πάρουμε τη ζημιά πρώτα. Η ζημιά που πάθαμε ήταν από μία παρθένα, την Εύα. Παρθένος ήταν η Εύα όταν αμάρτησε. Δεν έφαγε τον καρπό. Και ποια αμαρτία έκανε? Έφαγε το δέντρο, το απειγορευμένο δέντρο. Και ποια ήταν η απειλή για όλα αυτά του Θεού? Ότι θα πεθάνετε. Μη φάτε από το δέντρο γιατί θα πεθάνετε. Λοιπόν, τα τρία από τα οποία πάθαμε τη ζημιά είναι η Παρθένος η Εύα, είναι το δέντρο γνώσης καλού και του κακού και είναι ο θάνατος ως απειλή. Και η αποκατάσταση από τη ζημιά που πάθαμε είναι μία Παρθένος, η Παναγία μας, και αν εξετάσετε, αντιπαραβάλλετε την Παρθένο Μαρία με την αυτή, με την Εύα, θα δείτε ότι έχουμε παράλληλα. Ημέν Παρθένος Εύα ήμιξε διάλογο με το φίδι, η δε Παναγία δεν ήμιξε, ήταν προσεκτική, δεν ήμιξε διάλογο με τον άγγελο. Όταν αυτός τη χαιρέτησε, είπε «Ποταπός ή ο ασφασμός ούτος». Από πού έρχεται ο χαιρετισμός αυτός? Λοιπόν, και γι' αυτό και η Εκκλησία μας και η θεολογία μας την ονόμασε Νέα Εύα. Εδώ έχουμε εκεί, στο κακό που πάθαμε, έχουμε το δέντρο γνώσης καλού και του κακού, εδώ έχουμε το δέντρο του Σταυρού. Εκεί έχουμε το θάνατο ως απειλή του πρωτοπλάστων, εδώ έχουμε το θάνατο του Χριστού. Τέλος πάντων, αναπτύσσει πολύ ωραία ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ότι στο πρόσωπο του Χριστού αποκαταστάθηκε το κακό που κάναμε, θεραπεύθηκε δηλαδή η ζημιά που πάθαμε, και λέγω με τον ίδιο τρόπο με το θάνατο του Χριστού επί του Σταυρού. Να προχωρήσουμε παρακαλώ, για όσους θέλετε να μελετήσετε περισσότερο για τον Άγιο Ιωάννη, για τον Άγιο Ειρηναίο επίσκοπο Λουγδούνου, συνιστώ κατά κύριο λόγο τα δύο πατρολογικά συγγράμματα του μακαριστού μοναχού Γερασίμου Παπαδοπούλου. Στην πατρολογία του γράφει, λίγα γράφει, αλλά τα λίγα αυτά είναι ουσιαστικά, και τον θεωρεί θεολόγο της ανακεφαλαιώσεως, γιατί αυτός πρώτος ανέπτυξε τη θεολογία αυτή. Ο Χρυσόστομος είναι μετέπειτα. Και να διαβάσετε την πατρολογία του μακαριστού πάλι κύριε Χρήστου Παναγιώτου, καθηγητού Πανεπιστημίου, εκεί θα δείτε εκτενέστερα τα πράγματα και παράθεση χωρίων από τα συγγραμματά του. Και τώρα, καλοί μου κύριοι, προχωρούμε σε ένα άλλο πατερικό κείμενο, την επιστολή προς Διόγνητον. Επιστολή ποιου δεν ξέρω να σας πω. Ποιον το κείμενο αυτό, το υπέροχο αυτό κείμενο, ποιον έχει συγγραφέα δεν γνωρίζω να σας πω. Πρόκειται όμως για ένα αδάμαντα στην θεολογιστή πατρολογική γραμματεία. Δυστυχώς το κείμενο αυτό ήταν κεκριμένο, ξεσηγημένο και βρέθηκε σε ένα ιχθυοπολείο στην Κωνσταντινούπολη πριν από την άλωση, κάπου το 1430. Η άλωση είναι πολύ αργότερα βέβαια, αλλά λέγω πριν από την άλωση. Ευρέθηκε το χειρόγραφο αυτό σε ένα ιχθυοπολείο. Πώς βλέπετε το άκουσμα αυτό? Και βρέθηκε από καθολικό και το ήρπασαν οι καθολικοί και το εξέδωσαν μετέπειτα σε πολλές εκδόσεις, για να καεί έπειτα το χειρόγραφο αυτό, για να καεί στην πυρκαγιά της βιβλιοθήκης του Στρασβούργου το 1800 τόσο και τα λοιπά, και εξαφανίστηκε, αλλά ήδη είχαμε προλάβει να εκδοθεί σε πολλές εκδόσεις.
Πώς ακούτε το άκουσμα αυτό? Αμφίβολο. Δεν ευρέθησε η ιχθυοπολείο, γιατί... Δηλαδή πώς ευρέθηκε, πώς... Δηλαδή συμβαίνουν τέτοια πράγματα ακόμη στην άλλη έδρα Μητροπολεόδων, που είναι και η κυρία έδρα, στη Δημητσάνα. Πριν από 3 χρόνια μου είχαν αναφέρει ότι βρέθηκαν σε σκουπίδια μια διαθήκη η οποία ήταν πολύτιμο σύγγραμμα. Διαθήκη ήταν... Όσοι ενδιαφέρονται να σε ρωτήσουν, παρακαλώ, την κυρία Γιαναροπούλου. Ναι, αυτή ξέρει καλά τα πράγματα. Έτυχε ένα πολύτιμο και εξεδόθηκε τα λοιπά. Αυτό πριν από 3-4 χρόνια. Συμβαίνουν τέτοια, αλλά εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε και να υποστηρίξουμε ότι οι καθολικοί, οι κύριοι καθολικοί, έκλεψαν το χειρόγραφο αυτό, όπως τέτοια αμαρτήματα έκαναν και σε άλλες περιπτώσεις, και δημιουργούσαν το μύθο ότι τον βρήκαν κάπου ερημένο, κάπου πεταμένο. Τον πήρα στη Ρώμη, έκλεψαν το χειρόγραφο από βιβλιοθήκη Κωνσταντινούπολης. Πήραν το χειρόγραφο στη Δύση, το εξέδωσαν. Επειδή λοιπόν ξέρουμε ότι έχουν διαπράξει και αυτά τα αμαρτήματα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι και εδώ το ίδιο συνέβηκε, γιατί απορούμε πώς βρέθηκε σε ιχθυοπολείο Κωνσταντινούπολης, ενώ μάλιστα τα χειρόγραφα ήταν τόσο πολύτιμα και τα φύλασαν στην Κωνσταντινούπολη, πώς ευρέθη έτσι πεταμένο. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μας. Μήπως αφήνουν μομφή γι' αυτό? Πώς? Μήπως αφήνουν μομφή, αφού τα είχατε πεταμένα, ας πούμε, και στο Θεοπολί, εμείς τα πήραμε και τα αναδείξαμε. Ναι. Είναι, δηλαδή, με αυτό το μύθο αφήνουν μομφή εναντίον μας και μάθε και έπαινον υπέρ αυτών, ότι εσείς τα πετάγατε και εμείς τα συμμαζεύαμε και τα εξεδίδαμε. Ενώ εμείς, με μαρτυρημένα ιστορικά, είμαστε τόσο πολύ έτσι προσεκτικοί στα βιβλιοθήκα μας, ακόμη και στη δουλεία. Καλλιεργήσαμε την παιδεία, θα έλεγα πολύ περισσότερο από ό,τι την καλλιεργούμε τώρα. Το έργο αυτό, «Επιστολή προς Διόγνητον», έχει μεν τον τίτλο «Επιστολή», αλλά δεν πρόκειται περί επιστολής. Πρόκειται περί πραγματείας. Προς Διόγνητον. Πάλι το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να είναι υπαρκτό. Πρέπει να είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, ένα όνομα που δηλεί γενικά τον ειδωλολάτρη. Και είναι λοιπόν μία πραγματεία κάποιου αγνώστου συγγραφέως. Επιστημονική έρευνα, ακόμη 300-400 χρόνια τώρα δεν έχει βρει το συγγραφέα, ούτε και πρόκειται να το βρει, αλλά η έρευνα κλείνει στο ότι είναι κάποιου μαθητού του Αριστείδου. Αριστείδου εννοώ του Απολογητού. Μάλλον είναι το Αθηναγόρα η επιστολή, το κείμενο, η πραγματεία. Έχει υποθεί αυτό και έχει κλείνει προς τα εκεί η έρευνα, ότι είναι το Αθηναγόρο. Όσοι λοιπόν έχουν το όνομα Αθηναγόρας, αρχιμαντρίτη και επίσκοποι, ας χαρούν γι' αυτό ότι ο Άγιος τους έχει ένα τέτοιο υπέροχο κείμενο, μια πραγματεία σπουδαιοτάτη. Ναι, λέγω ότι δεν πρέπει να είναι υπαρκτό το όνομα Διόγνητος και πρέπει να δειλεί γενικά τον ειδωλολάτρη. Είναι από το γεννητόν του Δία, Διόγνητος, από εκεί παράγεται, άρα ειδωλολάτρης. Και το κείμενο αυτό παρουσιάζεται να θέτει 4-5 ερωτήματα, στα οποία και απαντά. Τα ερωτήματα αυτά είναι:
ποιον Θεόν πιστεύουν και λατρεύουν οι χριστιανοί. Δεύτερο, γιατί οι χριστιανοί περιφρονούν τον κόσμο και είναι τόσο περιφρονητέ προς το θάνατο, εννοεί τα μαρτύρια. Θέλει να πει μάλλον που βρίσκουν τη δύναμη να υποφέρουν τέτοια φρικτά βασανιστήρια, τόσο φρικτό θάνατο. Το τρίτο ερώτημα είναι γιατί απορρίπτονται οι θεοί των Ελλήνων και η λατρεία των Ιουδαίων ακόμη. Το τέταρτο ερώτημα είναι οι χριστιανοί έχουν αγάπη μεταξύ τους. Ποια είναι αυτή η φιλοστοργία και η αγάπη μεταξύ των χριστιανών προς αλλήλους. Και το πέμπτο ερώτημα, γιατί το σύστημα αυτό, έτσι ας το πούμε, ο χριστιανισμός ήρθε τόσο αργά και δεν εμφανίστηκε στα πρώτα χρόνια. Θα τα ξαναπώ. Ωραία, γύρω από αυτά τα πέντε πραγματεύεται όλη αυτή η εργασία. Είναι σημαντικά θέματα. Το πρώτο, να τα πούμε, γιατί, ποιον Θεό πιστεύουν οι χριστιανοί. Δεύτερον, γιατί φέρονται περιφρονητέ προς τον κόσμο και πού βρίσκουν τη δύναμη να είναι τόσο, να περιφρονούν τόσο δυναμικά και χαροπά ακόμη για την πίστη τους να περιφρονούν το θάνατο. Το τρίτον, η απόρριψη των θεών των Ελλήνων και της λατρείας των Ιουδαίων. Και το τέταρτο σχετικά με την αγάπη των χριστιανών μεταξύ τους. Και το πέμπτο είναι γιατί το σύστημα αυτό, γιατί ο χριστιανισμός, η θρησκεία αυτή, να το πούμε, γιατί εμφανίστηκε τελευταία και όχι από την αρχή. Γιατί προηγήθηκε η δωλολατρεία, ο Ιουδαϊσμός και μετά ήρθε η αυτή, ο χριστιανισμός. Σε όση ώρα αντέχετε, θα παρακαλέσω να με ακούσετε, να απαντήσω με απλότητα, όχι να απαντήσω, να παρουσιάσω έτσι ιδέες από την πραγματεία αυτή και έτσι, σχετικά με τα θέματα αυτά. Όπως τα είπα, τα θέματα, τα ερωτήματα παρουσιάζονται από τον υποτιθέμενο παραλήπτη. Όμως ο συγγραφεύς της επιστολής αυτής, που πιθανόν είπαμε κατά τη σύγχρονη έρευνα μπορεί να είναι ο Αθηναγόρας, πάντως το κείμενο παρουσιάζει συγγένεια, επαναλαμβάνω, με τον Αριστείδη, με τον απολογητή Αριστείδη και με τον Κύριλλο Αλεξανδρίας. Και οι δύο ήταν στην Αθήνα, γραφείς. Άρα δεν πρέπει να το μεταθέσουμε κάπου αλλού στη Μικρά Ασία κλπ. Στην Αθήνα εγγράφει το κείμενο και μάλλον πρέπει να είναι απολογία. Όπως φαίνονται τα θέματα, είναι μια απολογία, άρα πλευρίζει, πλησιάζουμε την εποχή των απολογητών. Γι' αυτό και είπα πρέπει να είναι μαθητής του Αριστείδη κλπ. Και τον πήγα στον Αθηναγόρα. Κατά αυτά που και εγώ εμελέτησα. Λοιπόν, το κείμενο, λέγω, αρχίζει όχι με τη σειρά των ερωτημάτων όπως τίθονται από τον αυτόν, από τον υποτιθέμενο αποστολέα, αλλά με τη σειρά που θέλει ο συγγραφεύς. Και αρχίζει λοιπόν στην αρχή, γιατί αρχίζει από τη θρησκεία των Ελλήνων. Και στην αρχή ομιλεί για την αναξιότητα των ειδώλων, η οποία θρησκεία των Ελλήνων ταυτίζεται, Ελλήνων όταν λέω ειδωλολατρών, ταυτίζεται με τα τυφλά, με τα ανέστητα είδωλα, που ακόμη και αυτοί οι εθνικοί, γιατί έχουν μυαλό και οι Έλληνες είχαν πολύ μυαλό,
δεν νιώθουν καθόλου υπερήφανοι για τη θρησκεία που έχουν. Περί των Ιουδαίων λέγει ότι και αυτοί οι Ιουδαίοι με τον τρόπο που λατρεύουν το Θεό τους δεν διαφέρουν από τη θρησκεία των ειδωλολατρών. Ένα από τα θέματα, είπαμε, από τα πέντε θέματα ήταν το θέμα ειδωλολατρείας θεούς των ειδώλων και η λατρεία των Ιουδαίων. Και σας λέγω γενικά, αν θέλω να σας πειρώ σε αυτά που λέει, λέει αυτό, ότι η θρησκεία των Ελλήνων είναι αναξιοτάτη και αυτοί οι ίδιοι που την έχουν δεν καυχόνται, δεν είναι υπερήφανοι για αυτήν. Είναι, τι λατρεύουν, λατρεύουν είδωλα, τυφλά και ανέσθητα, τα οποία δημιουργήθηκαν από τα χέρια των ανθρώπων και δεν είναι αυτοί θεοί. Και περί της λατρείας των Ιουδαίων, επαναλαμβάνω τι λέει, γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που δεν διαφέρει από την ειδωλολατρική θρησκεία. Έχει μία τυπικότητα ξηρά, καταθλιπτική, καταπιεστική, που δεν αναπαύει, αλλά μάλλον βαραίνει και δημιουργεί ένα αίσθημα φόβου και τρόμου και όχι αίσθημα ευφροσύνης, όπως είναι η χριστιανική θρησκεία. Και εδώ λέει, παρακαλώ, ναι, λέει ότι σε αυτά, πειδέξαμε, διαβάζω εδώ, λέει ο πατρολόγος ο Χρήστου, ότι η έκθεση παρουσιάζει ομοιότητα με την απολογία του Αριστείδου. Στη διαπραγμάτευση αυτών έρχεται τώρα να πει για τη ζωή και την πολιτεία των χριστιανών, γιατί ένα από τα πέντε θέματα ήταν και αυτό. Και λέει, έχει, αγαπητοί μου φίλοι, μία ωραιοτάτη περικοπή ο συγγραφέας του κειμένου αυτού, που λέγεται «Επιστολή προς Διόγνητον», έχει μία ωραιοτάτη περικοπή περί της ζωής των χριστιανών, πώς πολιτεύονται αυτοί. Παρακαλώ να την ακούσετε όπως την έχει το κείμενο. «Χριστιανοί, πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλοσπάρικοι». Έχουν πατρίδα, έχουν σπίτι, αλλά δεν είναι δεμένοι, έτσι, με αυτά. Θεωρούν ότι είναι παροντικοί, ότι αυτή η ζωή είναι πρόσχερη. Αγαπούν την πατρίδα τους, αγαπούν τα σπίτια τους, αλλά οσπάρικοι, γιατί γνωρίζουν μία μέρα θα φύγουμε από το μάτι από τον κόσμο. «Μετέχουσι πάντων ως πολίτε», είναι κανονικοί πολίτες στην κοινωνία των ανθρώπων, «και πάνθυπομένωσι ως ξένοι». Και ό,τι συμβεί στη ζωή, πειρασμός, θλίψεις, ταλαιπωρία, βάσανος, τα υπομένουν ως ξένοι. Είναι ως πολίτε, πραγματικοί, αλλά γνωρίζουν ότι, ότι θα πέρθουμε από τον κόσμο, είμαι θα πάρει εκεί όλοι. Ακούστε παρακαλώ ένα ωραίο λόγιο που να το μάθετε απ' έξω. «Πάσα ξένη πατρίς αυτών εστίν και πάσα πατρίς ξένη». Κάθε ξένη χώρα είναι πατρίδα τους και πάσα πατρίδα τους είναι ξένη. Εγώ, παραδείγματι, ήρθα εδώ στη Μεγαλόπολη, στη Γορτινία, λοιπά, δεν τη γνώριζα καθόλου. Όταν εξελέγει, πήρα χάρτη για να δω που πέφτει η Μεγαλόπολη. Κι όμως την έχω αγαπήσει σαν δική μου πατρίδα, και για αυτή την επαρχία που με έφερε ο Θεός, έχω αρνηθεί την πατρίδα μου. «Πάσα πατρίς, πάσα ξένη, πατρίς αυτόν εστίν και πάσα πατρίς ξένη». «Τελούσι γάμους ως πάντες, τεκνογονούσιν αλλού ρύπτουσι τα γενόμενα». Δεν κάνουν εκτρώσεις. Άρα από τότε γίνονταν οι εκτρώσεις. Για να λέει εδώ «ουρύπτουσι τα γενόμενα», οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι το έκαναν αυτό. Οι χριστιανοί όχι. «Τεκνογονούσιν αλλού ρύπτουσι τα γενόμενα, τράπεζαν κοινήν παρατίθεται».
Τρώνε βεβαίως. Και τρώνε εφρόσινο καλό φαγητό. Για να λέει τράπεζα παρατίθεση. Αυτό το παρατίθεται, τράπεζα κοινήν παρατίθεται, σημαίνει ότι φιλοξενούν. Από το παρατίθιμη τράπεζα σημαίνει ότι παραθέτω στον ξένο τράπεζα. Λοιπόν, δεν αρνούνται δηλαδή έτσι την εφρόσινη, τα εφρόσινα φαγητά κλπ. Αλλού θύνιν. Αυτό το θύνιν, παρακαλώ, αποτελεί διόρθωση πατρολόγου. Το κείμενο έλεγε «τράπεζαν κοινήν παρατίθεται αλλού κοινήν». Και λέγει ο μακαριστός καθηγητής Χρήστου «διορθώνομεν απαραίτητος το κοινήν εις θύνιν». Άνοιξα λεξικό, γιατί δεν εγνώριζα και εγώ την έκφραση «θύνιν το θείο μικρογιώτα, τον νινίτα». Άνοιξα το λεξικό, το Λίντερ Σκοτ. Τρέχω εκεί και φέρτο παρακαλώ, φέρτο, ναι. Το μεγάλο εκείνο. Αυτό. Εδώ. Φέρτε με, ακούστε. Αυτό το λεξικό πρέπει να το έχετε όλοι, επειδή είστε μορφωμένα παιδιά και δεν πρέπει να... και επικοινωνείτε με κείμενα, πρέπει να είναι το καλύτερο λεξικό αυτό το επίτομο που έχω. Θύνη. Είναι φαγητό. Τι, ακούτε. Δείπνο ευοχία συμπόσιο. Οι χριστιανοί παραθέτουν τράπεζαν, αλλά όχι θύνην τράπεζα, όχι συμπόσια και ευοχίες και είναι τα γλέντια που έκαναν οι δολολάτρες, που μετά από μία τράπεζα τέτοια κατέληγαν στην αμαρτία. Σωτία, δηλαδή τι έκαγαν. Ω, χόρευαν σαν τα γκαγκουρό, να πούμε, τα τσιφτετέλια, δηλαδή, έσπαγαν πιάτα, βλαστήμαγαν, έκαναν και αμαρτήματα. Γιατί μετά από την πολυφαγία έρχονταν και για αυτή και μάλιστα αυτά τα έκανε και εν ονόματι του Θεού των. Ναι. Όχι τέτοια τραπέζα χριστιανή. Τράπεζαν κοινήν. Έτσι. Μια περιποιημένη τράπεζα για όλους, αλλού θύνιν. Το ου κοινήν που λέγει παρακαλώ το κείμενο, θα το διορθώνετε τώρα και ευχαριστούμε τον μακαριστό καθηγητή Θύνιν για τη διόρθωση αυτή που μας κάνει, τον κύριο καθηγητή, τον μακαριστό καθηγητή κύριο Χρήστου για την διόρθωση του κειμένου. Παρακάτω. Ενσαρκεί την χάνωσιν. Βέβαια έχουν σώμα αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Ξέρουν ότι έχουν ψυχή αθάνατο και φροντίζουν για την ψυχή τους. Επηγίζει ατρίβουσιν, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται. Πείθονται της ορισμένης νόμης. Έχουν υπακοή, είναι καλοί πολίτες, υπακούν στους νόμους, αλλά της ιδίης βίης νικώσει τους νόμους. Αλλά η ζωή των είναι τέτοια που υπερβαίνει τον νόμο και πολιτεύονται κατά τον νόμο του Θεού. Είναι ένα ωραίο κείμενο αυτό που θα έπρεπε οι χριστιανοί να το γνωρίζουν όλοι. Όλα τα σπίτια των χριστιανών να έχουν το κείμενο αυτό. Είναι κώδικας πως πρέπει να πολιτευόμεθα. Δηλαδή πως. Όπως οι άλλοι άνθρωποι. Τα θέσμοι άλλα. Αλλά όχι την αμαρτία. Τρώμε, αλλά όχι λεμαργία και όχι τα αμαρτήματα και αυτά. Όχι αυτά, άντε την άγματα εκεί. Ζούμε κανονικά, αλλά δεν θεωρούμε ότι είμαι θαδεμένοι με τα γήινα. Ξέρουμε ότι πέρα από αυτή τη ζωή υπάρχει άλλη ζωή για την οποία και προετοιμαζόμεθα. Ενσαρκεί ζούμε. Ναι, έχουμε σάρκα, αλλού κατά σάρκα ζούμε, όχι κατά τα θελήματα της σάρκος. Πώς σας φαίνεται αυτή η ζωή? Αυτή η ζωή, παρακαλώ, κατά το κείμενο είναι αλόκοτη, αλόκοσμη. Ποια ζωή? Η ζωή των χριστιανών είναι αλόκοσμη. Έχει και άλλο κόσμο.
σας πω τι εννοεί. Άλλα κείμενα, όπως το κήρυγμα του Πέτρου κλπ, παρουσιάζουν το γένος των χριστιανών σαν τρίτο γένος. Πρώτο γένος των ιδωλολατρών, δεύτερο των Ιουδαίων και τρίτο των χριστιανών. Το κείμενα και αυτό που μελετάμε, η προσδιόμητον επιστολή, παρουσιάζει τη ζωή των χριστιανών σαν άλλη ζωή. Όχι τριτογένος, αλλά σαν μία άλλη ζωή. Δηλαδή, παρακαλώ, με συγχωρείτε, να σας πω, κρατούσα κάτι σημειώσεις. Κι όμως σας φαίνονται δύσκολα αυτά τα μαθήματα, αλλά παρακαλώ πολύ, να ξέρετε, είναι αναγκαία. Γιατί πρέπει να ξέρουμε έστω και γενικά τα πατερικά μας κείμενα. Είναι εδώ. Η προσδιόμητον επιστολή παρουσιάζει τη ζωή όχι ως τρίτον γένος, αλλά άλλο γένος. Όπως σας την είπα, μια αγγελική ζωή. Μια ζωή που έχει πνεύμα μέσα. Πνευματική ζωή, όπως λέμε εμείς. Πώς πάει η πνευματική σου ζωή, δεν το λέμε. Αυτό είναι που το λέει τρίτο γένος. Άλλο γένος. Εδώ που κάνει την περιγραφή του βίου των χριστιανών, το κείμενο, με αυτή την ωραία περικοπή, ομιλεί τώρα έπειτα για την πίστη των χριστιανών και μας λέει ένα κάπως περίεργο και κάπως και πολύ σημαντικό. Λέγει, παρακαλώ, προσπαθώ να βρω το χωρίο, ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε αυτό το να μάθουμε, εγώ το καταλαβαίνω, να καταλάβουμε. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το Θεό, να νοήσουμε το Θεό των χριστιανών και να καταλάβουμε την πίστη των. Για παρακαλώ να διαβάσω το χωρίο, να μου πείτε εσείς πως το καταλαβαίνετε. Λέγει, το της ιδίας αυτών θεοσεβίας μυστήριων μη προδοκίσεις δύναστε παρανθρώπων μαθήν. Θυμάστε, ένα από τα πέντε θέματα ήταν και το, είπε για την ειδωλολατρία, είπε για αυτό και το θέμα, ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών. Και εδώ λέει, απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, δεν είπαμε ένα από τα πέντε θέματα, δεν είπε ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών. Απαντώντας λοιπόν σε αυτό το θέμα, λέγει με λίγα λόγια και απλά, μην περιμένετε να μάθετε ποιος είναι, να μάθετε το μυστήριο, δηλαδή την πίστη των χριστιανών. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εύκολο να το μάθετε, να το εννοήσετε, το ερμηνεύω εγώ. Το επαναλαμβάνω, το της ιδίας αυτών θεοσεβίας μυστήριων, το λέει, μη προσδοκίσεις δύναστε παρά ανθρώπου μαθήν. Και σε αυτό απαντάει στο άλλο ερώτημα, το θέμα του θανάτου. Πώς οι χριστιανοί είναι τόσο γενναίοι προς το θάνατο, που βρίσκουν τη δύναμη να περιφρούν το θάνατο? Είναι από το μυστήριο θεοσεβίας που έχουν. Λέγω, συνδέει αυτό που λέγει, ότι η πίστη των χριστιανών είναι μυστήριο ολόκληρο, που το λέγει θεοσεβίας μυστήριο. Και αυτό το μυστήριο θεοσεβίας, μη προσδοκίσεις, μη περιμένεις παρά ανθρώπου μαθήν να διδαχθεί έτσι από άνθρωπο ή και να το εννοήσει και ο άνθρωπος. Είναι ένα μυστήριο που βιώνεται
και το ξέρει και το νοεί κανείς και το απολαμβάνει κανείς βιώνοντάς τον. Αυτό δε το μυστήριο Θεοσεβίας, αυτό δεν είναι τη δύναμη οι χριστιανοί να υποφέρουν όλα τα πάνδυνα της ζωής και ακόμη και το θάνατο. Ο θάνατος δηλαδή είναι η δύναμη στο χριστιανό για να υποφέρει το μαρτύριο, αυτό εννοεί θάνατο εδώ, είναι μια δύναμη Θεού που υπάρχει μέσα του, που απορρέει από το μυστήριο Θεοσεβίας που ζει και λέει ταύτα ανθρώπου ούδοκοι τα έργα, ταύτα δύναμη σε στή Θεού, ταύτα της παρουσίας αυτού δείγματα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει. Ταύτα. Ποια εννοεί ταύτα? Ο τρόπος της ζωής των. Που ζουν έτσι, ζουν μεν ανθρώπινα, ζουν στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Ταύτα, λέει εδώ. Ποια εννοεί ταύτα? Ο τρόπος που ενώ είναι πυθύνει στο νόμο του κράτους, όμως η όλη του ζωή υπερβαίνει τον νόμο. Και ζουν σαν να έχουν, δηλαδή σαν να έχουν ένα άλλο νόμο, τον νόμο του Θεού. Ταύτα. Το ότι οδηγούνται στο θάνατο και δεν αρνούνται το θάνατο για την πίστη των κτλ. Αυτά οι δύναμοι για να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο και για να υποστούν και το θάνατο, φρικτό μαρτύριο, δύναμη σε στή Θεού. Είναι μια δύναμη που απορρέει από το μυστήριο Θεοσεβίας που είπε προηγουμένως, που έχουν οι χριστιανοί μέσα τους, και αυτά δεικνύουν, είναι δείγματα παρουσίας του Θεού. Και εδώ ερχόμεθα, καλή μου φίλη, στο μαρτύριο των Αγίων μας, που το υφίστατο με προθυμία, το υπέμενον, όχι μόνο με προθυμία, αλλά και με χαρά, και αυτό δηλούσε την παρουσία της χάριτος του Θεού μέσα των. Που βρήκαν τη δύναμη οι μάρτυρες και μικρά παιδάκια. Όπως να υφίσταται το μαρτύριο. Που βρήκαν τη δύναμη, ας πούμε, να πηγαίνουν να πηδούν στις φωτιές, να τους βγάλουν τα μάτια με πυρούνια, με τα ανάλια στα δόντια, να τους γδέρνουν κλπ. Αυτό το ότι υφίστανται τόσα φρικτά μαρτύρια, αυτό σημαίνει ότι μέσα τους είχαν τη χάρη του Θεού που τους δυνάμενουν να υποστούν το μαρτύριο. Ενώ όταν αρνούνται το μαρτύριο, αυτό ήταν δείγμα τρανό και απόδειξη δυνατή ότι δεν είχαν τη χάρη του Θεού μέσα τους, αλλά υποκριτικά έδειχναν ότι πιστεύουν και είναι του Χριστού. Πραγματικά όμως όχι, γιατί δεν ζούσαν κατά το Άγιο Θέλημά Του, δεν είχαν καθαρή καρδιά και γι' αυτό δεν είχαν τη χάρη του Θεού μέσα τους και γι' αυτό αρνούνταν το μαρτύριο. Ωραία το λέγει εδώ η επιστολή προς Διόγνητον, ένα παλαιό κείμενο που πρέπει να είναι να το χρονολογήσουμε στο 120, κάπου εκεί, σε αυτόν τον ώρα. 120 μετά Χριστόν, κάπου εκεί. 200 πάει εκεί. Δηλαδή. Για τα Ευαγγέλια. Ναι. Είναι στο δεύτερο αιώνα. Δηλαδή, και πρέπει να... ορίστε. Στους διωγμούς. Ναι. Γι' αυτό διεύθυνε και ο λόγος περί διωγμών. Γι' αυτό και πρέπει να το συνάψουμε με τις απολογίες. Δεν έχει πολλά λατρευτικά. Είναι είδο των απολογητών να μην λένε λατρευτικά θέματα, να μην θίγουν. Όπως σε παραδείγματι έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος σε μια προηγούμενη εποχή, ή όπως μετέπειτα κείμενα, ή όπως η διδαχή των 12 Αποστόλων. Αλλά αυτό το κείμενο μας λέει για αυτή την ωραία ιδέα που πρέπει να ξέρουμε. Η πνευματική μας ζωή έχει αγώνα. Και ποια είναι ποια λέγαμε ασπασία, τι λέγαμε, είναι αυτές μας, είναι αυτή, στην πορεία της πνευματικής μας ζωής, είναι δύο, θέλγητρα και φόβητρα. Και οι χριστιανοί ορκίζονται να υποστούν και τα, να αρνούνται και τα θέλγητρα και τα φόβητρα και τίποτε από αυτά να μας κάμψουν. Και λέγει εδώ, για να έχουμε τη δύναμη, για να νικούμε τα φόβητρα, τα μαρτύρια και τα θέλγητρα, οι δονές του βίου και τα λοιπά, ναι, αυτά θα τα... Μη χαμογελάς εσύ. Λοιπόν, για να έχουμε τη δύναμη να τα υπομένουμε αυτά, να τα υπερνικούμε αυτά
πρέπει να έχουμε μέσα μας τη χάρη του Θεού. Όταν αρχίζουμε και δηλιάζουμε και τα λοιπά και γλυκαινόμεθα από τα θέλη και λοιπά, δείγμα αυτό ότι χάναμε τη χάρη του Θεού μέσα μας. Και γι' αυτό είναι η κατανίκη των πειρασμών από τον χριστιανό είναι το να παρακαλεί τον Κύριο να του δίνει τη χάρη του, πλούσια τη χάρη του, ώστε να μπορεί με άλμα εις ύψους, γι' αυτό και η πνευματική ζωή εικονίζεται με φτερά, με άλμα εις ύψους να υπερνικήσει τα πειρασμικά του βίου. Τι μας έχει μείνει τώρα? Αυτός ο αλλόκοσμος τρόπος ζωής των χριστιανών τους κάνει να δεικνύει την παρουσία του Θεού μέσα τους, είπαμε, δεικνύει την ευλογία του Θεού, ότι είναι από το Θεό το γένος αυτό, γι' αυτό και όσο διώκονται, τόσο και αυξάνονται. Ου χωράς, λέει το κείμενο, δεν βλέπεις, όσο πλοίον εσκολάζονται, όσο περισσότερο τιμωρούνται, υφίσταν τα μαρτύρια, το σου τον πλεονάζοντας άλλους. Το μαρτύριό του γίνεται αιτία να έρθουν και άλλοι. Μήνος, σπρέι χρώματος, τεχνικά σπρέι, καθαριστικά. Όλα σε σπρέι. Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Από τη Μέρκολα. Για πληροφορίες καλέστε 210-5590-460 ή επισκεφτείτε το www.mercola.gr. Τέταρτη έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου, ξενοδοχείο Κάραβελ, 14 με 16 Νοεμβρίου. Σάββατο απόγευμα στις 7. Μεγάλη εκδήλωση για τον Γέροντα